Προσπερνώντας τώρα τους φτηνούς προεκλογικούς θεατρινισμούς, τους οποίους επιδίδονται και τα δύο κόμματα, με ρόλους πειρασμένους, εξελίσσονται βεβαίως ταυτόχρονα και τα πολύ σοβαρά προβλήματα του ελληνικού λαού. Ένα από αυτά είναι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι καλλιτέχνες, οι οποίοι εδώ και ένα μήνα, και οι σπουδαστές βεβαίως των καλλιτεχνικών σχολών, αγωνίζονται και ζητούν την απόσυρση αυτού του απαράδεκτου προεδρικού διατάγματος 85, το οποίο βάζει, ήρθε μάλλον να βάλει, και την επίσημη πλέον σφραγίδα, κρατική σφραγίδα, στην υποβάθμιση των σπουδών τους και των πτυχίων των καλλιτεχνών. Καλλιτεχνικές σπουδές και πτυχία, τα οποία με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων όλα αυτά τα χρόνια έχουν αφαιθεί κυριολεκτικά στον αέρα. Να πως, και κάπως έτσι, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας βρήκε έτοιμο το έδαφος να την περιμένει για το δικό της αυτό προεδρικό διάταγμα, καθώς η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ έριξε με τη σειρά της μπόλικο νερό στο μήλο της διαφοροποίησης των πτυχίων των καλλιτεχνών, δημιουργώντας άλλα πτυχία πριν και άλλα για μετά το 2003, άρα και καλλιτέχνες, εργαζόμενους πολλών κατηγοριών. Απέναντι λοιπόν σε αυτόν τον δίκαιο αποφασιστικό και βεβαίως μαζικότατο αγώνα του καλλιτεχνικού κόσμου, τον οποίο πυροδότησε αυτό το κατάπτυστο κυβερνητικό προεδρικό διάταγμα το τέλος της προηγούμενης χρονιάς, ενός αγώνα βέβαια που έχει και την ομόθυμη συμπαράσταση όλου του ελληνικού λαού, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει διαρκώς παραπλανητικούς ελιγμούς. Από το αρχικό «δεν είναι αυτό που νομίζετε» και τους υποκριτικούς μεταδιαλόγους της, περάσαμε ύστερα και στις συνηθισμένες πια τόσα χρόνια επιτροπές, τις οποίες συνήθως συστήνουν οι κυβερνήσεις προκειμένου να κερδίσουν χρόνο και να πλαγιοκοπήσουν τους μαζικούς αγώνες καταστέλλοντας αγωνιστικές διαθέσεις. Μάταια όμως. Αυτό δείχνει η μεγάλη χθες και σήμερα πανκαλλιτεχνική 48 ώρια απεργία που εξελίσσεται, η συγκέντρωσή της εξελίσσεται ακριβώς τώρα εδώ έξω από τη Βουλή. Κάτι άλλωστε που υποχρέωσε προχθές και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να παρέμβει σε μια απόπειρα να δώσει ορισμένες απαντήσεις στα δίκαια αιτήματα των καλλιτεχνών και των σπουδαστών του χώρου. Μέρος της ίδιας ακριβώς τακτικής της κυβέρνησης, που είναι ασφαλώς θορυβημένη από τη μαζικότητα των κινητοποιήσεων των καλλιτεχνών, αποτελεί μέρος αυτής της τακτικής και η σημερινή τροπολογία για το ίδιο θέμα, την οποία και προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Τι υποσχέθηκε όμως αλήθεια ο Πρωθυπουργός στους καλλιτέχνες? Πρώτα-πρώτα, τη διαβάθμιση, όπως είπε, της οδιακής εκπαίδευσης, δηλαδή την κατάταξή της στο επίπεδο των ΙΕΚ, δηλαδή την ακαδημαϊκή υποβάθμιση 12χρονων τουλάχιστον σπουδών σε κατάρτιση. Όσο για την εκπαίδευση των ηθοποιών, των χορευτών, των κινηματογραφιστών, ούτε κουβέντα. Στη συνέχεια ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε αόριστα σε δημόσιες πανεπιστημιακού επίπεδου σπουδές στις παραστατικές τέχνες, παραπέμποντάς το βέβαια και αυτό στις γνωστές επιτροπές. Όμως αρνήθηκε και αρνήθηκε επιμελώς να δεσμευτεί για τη συγκρότηση ενός συστήματος ανώτατης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, ενταγμένης μέσα στα πανεπιστήμια. Ικανό αυτό το σύστημα ανώτατης καλλιτεχνικής εκπαίδευσης να καλύψει τις ανάγκες και να εξασφαλίσει βεβαίως υψηλή στάθμη προγραμμάτων σπουδών με σύνδεση θεωρίας και πράξης, με τις αναγκαίες υποδομές και με το απαιτούμενο ασφαλώς διδακτικό προσωπικό. Και τέλος, ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε τη σημερινή τροπολογία με την οποία επιχειρείται η ένταξη των καλλιτεχνών σε ένα ειδικό μισθολόγιο. Στην πραγματικότητα όμως, η κυβέρνηση με την τροπολογία της αυτή μηχανεύεται το τέχνασμα της εξαίρεσης των καλλιτεχνών από το προεδρικό διάταγμα, προκειμένου όχι να υποχωρήσει, αλλά να προχωρήσει σε ακόμα μεγαλύτερη επίθεση στα δικαιώματα των καλλιτεχνών. Καθώς όχι μόνο δεν επαναφέρει τις αμοιβές των καλλιτεχνών σε ταφ ε, αλλά προβλέπει
η τροπολογία ότι οι αμοιβές θα καθορίζονται αυθαίρετα από τον εκάστοτε υπουργό με μια απλή κοινή υπουργική απόφαση. Εδώ πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια καθυστερημένη, είναι η αλήθεια, καθυστερημένη εφαρμογή μιας παλιότερης μνημονιακής δέσμευσης, και ας τέλειωσαν τα μνημόνια, όπως μας λέτε και οι δύο, από το τρίτο μνημόνιο του 2015, το οποίο ψήφισαν μαζί εδώ σε αυτήν την αίθουσα και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μια μνημονιακή δέσμευση η οποία έως τώρα, ναι μεν δεν είχε εφαρμοστεί, διατηρούνταν όμως σε ισχύ από όλες τις κυβερνήσεις. Αυτό το μέτρο λοιπόν επεκτείνεται πια με την τροπολογία και στους ΟΤΑ, στους Δήμους, όπου μέχρι τώρα δεν ίσχυε. Πού οδηγεί τώρα αυτή η τροπολογία της κυβέρνησης? Μα ανοιχτά σε μειώσεις μισθών και σε μια ευθεία αμφισβήτηση του δικαιώματος των καλλιτεχνών εργαζομένων για συλλογικές συμβάσεις εργασίας με αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό. Αλλιώς δεν υπάρχουν αυξήσεις. Αν η αύξηση είναι κάτω από τον πληθωρισμό, δεν έχεις αύξηση. Έχεις μικρότερη μείωση, αλλά μείωση. Και βεβαίως έναν πληθωρισμό που κατατρώει τους μισθούς όλων των εργαζομένων. Οι ελάχιστες εξαιρέσεις που υπάρχουν στην τροπολογία, παραδείγματος χάρη όσον αφορά τις τρεις κρατικές ορχήστρες, δεν αναιρούν τη βασική αντεργατική κατεύθυνση αυτής της τροπολογίας. Δείτε, ας πούμε, τι σημαίνει, παραδείγματος χάρη, η τροπολογία αυτή για τους αποφύτους των οδείων. Από τους μισθούς της κατηγορίας ΤΑΦΕΠΣΙΛΟΝ που έχουν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι, κινδυνεύουν με την τροπολογία με μείωση των μισθών τους από την υπουργική απόφαση. Με λίγα λόγια, με τη σημερινή τροπολογία θα χρειαστώ ένα λεπτό το πολύ, κύριε Πρόεδρε. Όχι μόνο η κατάσταση των καλλιτεχνών δεν επανέρχεται στο σημείο που βρισκόταν πριν από την έκδοση αυτού του κατάπτυστου, όπως είπαμε, προεδρικού διατάγματος, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις χειροτερεύει. Να γιατί οι καλλιτέχνες χρειάζεται ειδικά τώρα να εντείνουν ακόμα πιο πολύ τον αγώνα τους, παλεύοντας για να αποσυρθεί πια αυτό το προεδρικό διάταγμα, όπως και αυτή η τροπολογία, αλλά και προβάλλοντας τα δίκαια αιτήματά τους για τις σπουδές και τη δουλειά που δικαιούνται. Αιτήματα όπως είναι για την άμεση απόσυρση αυτού του προεδρικού διατάγματος, για τη συγκρότηση συστήματος δημόσιων δωρεάν ανώτατων καλλιτεχνικών σχολών στα πανεπιστήμια, που να καλύπτουν τα αντικείμενα των ηθοποιών, χορευτών, σκηνοθωτών, μουσικών, για την άμεση υπογραφή συλλογική σύμβαση εργασία για τους καλλιτέχνες με αυξήσεις 20% στους μισθούς και χωρίς καμία χειροτέρευση των εργασιακών τους δικαιωμάτων των αποφύτων των οδείων από αυτά της κατηγορίας ΤΑΦΕΠΣΙΛΟΝ που είναι σήμερα, για ουσιαστική αναβάθμιση των καλλιτεχνικών σπουδών και της αξίας των πτυχίων, όπως και των καλλιτεχνικών μαθημάτων στο σχολείο που αφαιρέθηκαν, για την ανάπτυξη συστήματος δημόσιας και δωρεάν καλλιτεχνικής εκπαίδευσης από τα σχολικά χρόνια μέχρι το πανεπιστήμιο, με μια συνεκτικότητα βέβαια. Και κλείνοντας, παίρνοντας δύναμη, και απευθυνόμαστε στους καλλιτέχνες βεβαίως, παίρνοντας δύναμη και αυτοπεποίθηση από αυτόν το δίκαιο αγώνα τους, οι καλλιτέχνες καταλαβαίνουν σήμερα πάρα πολύ καλά πως η πραγματική δύναμη βρίσκεται στα δικά τους χέρια και όχι στο αστικό πολιτικό σύστημα που ούτε θέλει αλλά ούτε και μπορεί, όπως αποδεικνύεται, να ανταποκριθεί στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, ούτε και στις δικές τους. Και σε αυτόν τον αγώνα τους οι καλλιτέχνες θα έχουν το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό τους και μέσα και έξω από τη Βουλή, και αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Ευχαριστώ.